αλλάζει ο κόσμος εποχή και γειτονιά ο χρόνος. Το τέλος δείχνει την αρχή. Καρδιά μου κάνε μια ευχή για εκεί που βγάζει ο δρόμος. Δημητριανάκη, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Πολύ χαρούμενος, γνωριζόμαστε από τότε. Από αμνημονεύτων ετών. Αλλά παραμένεις αναλύωτος και το ίδιο ποιοτικός όπως πάντα και με σκληρές επιλογές. Να πούμε στον κόσμο ότι ο Μανώλης ο Δημητριανάκης, εκτός από εξαιρετικός μουσικός, τραγουδιστής, μουσικός, είναι και δικηγόρος εν ενεργεία. Πώς συνδυάζονται αυτά τα δύο? Μαχόμενος. Τόσα χρόνια, όσα χρόνια είμαι δικηγόρος, παίζω και μπουζούκι και τραγουδάω. Και μάθαινες όταν ήσουν φοιτητής. Φοιτητής, ναι. Γνωρίστηκες με τον Μάρκο το Βαμβακάρι, 65. Διαβάζω. Το 1965. Για πες μου για αυτή τη στιγμή, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική. Τον Μάρκο το γνώρισα από τον Ιάρχο τον Γεωργιάδη, ο οποίος ήταν συμφοιτητής μου στο Πανεπιστήμιο και διάβασα μια συνέντευξη του που του είχε πάρει στην Πασπουδαστική τότε που τη βγάζανε οι Λαμπράκηδες. Του είπα λοιπόν τον Ιάρχο, θέλω να γνωρίσω τον Μάρκο. Μου λέει, θα πάμε μια μέρα να τον γνωρίσει. Πήγαμε στο σπίτι του στα άσπρα χώματα εκεί που έμενε στη... Και του είπε ο νέαρχος ότι εδώ ο φίλος μου παίζει μπουζούκι. Και εγώ έπαιζα από μικρό παιδί μαντολίνο και είχα ψηλόπαιζα μπουζουκάκι τότε.
Μάθαινα δηλαδή. Μου λέει ο Μάρκος, για παίξε ένα τραγούδι να σε ακούσω. Εγώ ήμουν και λίγο, όχι λίγο, πολύ τρακαρισμένος. Του παίξα τη Φραγκοσυριανή. Και μου λέει, δεν ξέρεις να παίζεις καλά, αλλά έχεις προοδευτικά δάχτυλα. Δηλαδή, βάζω σωστά τα δάχτυλά μου στο μπουζούκι. Και εγώ είμαι άρρωστος, μεγάλος, δεν μπορώ, λέει, αλλά όταν έρχεστε με τον έργο να σου δείχνω. Μάλιστα. Και έτσι πηγαίναμε τον έργο. Του παίρναμε γαρίφαλα που του αρέσανε και καναβούρι για τα πουλιά του. Μάλιστα. Λοιπόν, σου έχω μαγειρέψει βέβαια το γαμοπύλαφο, διότι η Κρήτη μπαίνει μπροστά. Έτσι, και επίσης κατσικάκι με άγρια ραδίκια. Και προσπαθώ να κάνω και δίαιτα, ξέρεις. Και το έκανα εγώ και έχουμε και βίντεο για του λόγου του αληθές. Δείτε το πώς το κάναμε. Φίλες και φίλοι, γεια σας και καλή χρονιά. Ο φίλος ο Μανώλης ο Δημητριανάκης μας ζήτησε να του φτιάξουμε κατσικάκι με σταμναγκάθι, όμως εμείς έχουμε μια καλύτερη επιλογή και πρόταση. Επειδή το σταμναγκάθι αυτή την εποχή είναι καλλιεργήσιμο, βρήκαμε άγρια ραδίκια του βουνού και έχουμε να προσφέρουμε κάτι πολύ πιο ωραίο και ποιοτικό. Ξεκινάμε βάζοντας λάδι στην κατσαρόλα. Θέλουμε να γιαχνίσουμε πρώτα το κρέας μας. Ρίχνουμε τα κομμάτια του κρέατος μέσα στην κατσαρόλα ένα-ένα. Ρίχνουμε αλάτι, πιπέρι στο φαγητό μας και κάνουμε και ένα μυστικό, το οποίο θα ήταν καλό όλοι να το προσπαθήσουν, αν δεν το ξέρουν ήδη. Πασπαλίζουμε με λίγο αλεύρι, περίπου 3-4 κουταλιές, έτσι ώστε και να προστατεύσουμε το κρέας μας, ώστε να κρατήσει όλες τις ουσίες και τις γεύσεις του μέσα κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, αλλά βοηθάμε να δέσει και η σάλτσα μας στο τέλος, που θα κάνουμε το αυγολέμονο. Είναι ένα ωραίο μυστικό και θα πρέπει όλοι να σας το δοκιμάσετε. Αφού λοιπόν γιαχνίσαμε το κρέας μας, θα πρέπει να συνεχίσουμε τώρα με τα μυρωδικά μας και τα λαχανικά. Ρίχνουμε το κρεμμυδάκι το φρέσκο στην κατσαρόλα, στο πράσο μας και το σέλινο. Τα κρεμμυδάκια μας λοιπόν είναι έτοιμα, οπότε ήρθε η ώρα για να βάλουμε το κρέας ξανά πίσω στην κατσαρόλα και να συνεχίσουμε το μαγείρεμα. Το κρέας και τα μυρωδικά μας είναι στην κατσαρόλα. Μας μένει να ρίξουμε τα υγρά μας, δηλαδή ζωμό από κατσικίσια κόκαλα και κρασί, να κλείσουμε, να σκεπάσουμε και να αφήσουμε να βράσει περίπου για μία ώρα. Έχουμε τη μαραθώ παστά μας, την οποία θα ρίξουμε τώρα κατά τη διάρκεια του βρασμού. Περίπου μία μισή ώρα, 10 λεπτά πριν τελειώσει το μαγείρεμα, προσθέτουμε τα βρασμένα ήδη από πριν χόρτα και συνεχίζουμε μέχρι την ώρα που θα έρθει η στιγμή να βάλουμε το αυγολέμονο. Προσθέτουμε τα άγρια ραδίκια του βουνού, τα οποία τα έχουμε βράσει από πριν. Ανακατεύουμε τα χόρτα από το κρέας, αφήνουμε για 10 λεπτά ακόμα να βράσουν. Κλείνουμε την κατσαρόλα, το αφήνουμε λίγο να κρυώσει και φτιάχνουμε ένα αυγολέμονο με το ζωμό από το φαγητό μας, τους κρόκους αυγών όπως ξέρετε και λεμόνι. Αυγοκόβουμε και το φαγητό μας είναι έτοιμο. Καλή όρεξη στο κυριακάτικο τραπέζι μας. Φίλες και φίλοι, γεια σας.
σκοτεινιάσαν τα κελιά. Φροντούν οι αλυσίδες μου, έτυχε μαλαφιασμένος, και μόλις πιάνω σίδερα, χτυπιέ μα απελπισμένος. Και μόλις πιάνω σίδερα, χτυπιέ μα απελπισμένος. Πρώτο μήνυμα από τον Θεόδωρο Θάνο. Παρακαλώ. Δημήτρη Ανάκη, θέλω να σου πω μια μεγάλη καλημέρα. Είσαι από τους ανθρώπους που εκτιμώ πολύ και χαίρομαι πολύ που σε βλέπω σήμερα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια για την εκπομπή από την αγάπη Γρεβενών και για σένα βέβαια. Ένα τραγούδι στον αδερφό, τον αδερφό της στο Βέλγιο και τα νύψια, όχι τον αδερφό του, αφιερώνει Μανώλης Μαγλής. Συγχαρητήρια από τη Μαρία στη Μυθυλίνη, στέλνει χαιρετίσματα στο γιο της. Από τη Βέρεια πάλι τα ίδια και χαιρετισμού από την οικογένεια Ελευθερία Βουρδούνη, στον οικογένεια της Ελευθερίας Βουρδούνη, στον πατέρα Γιώργιο Βακονάκη, στο Πόρτο Ελίζαμπεθ, και δύο τραγούδια που μας ζητάνε, δεν είναι δυνατόν να τα παίξουμε. Αλλά όμως δεν θα σας μιλήσω εγώ για τον Δημητριανάκη, τον Μανώλη τον Δημητριανάκη, όχι για άλλο λόγο, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που τον ξέρουν πολύ περισσότερο και ξέρουν πολύ περισσότερα. Όπως ο κύριος Χριστοφυλάκης. Με τον Μανώλη τον Δημητριανάκη γνωριζόμαστε 43 χρόνια. Έχουμε μία μπεσαλίδικη φιλία, παρομοίως και με τον Ανδρέα τον Κρόκο, που μεγάλη χαρά μου είναι που ξαναβρισκόμαστε ομού. Μεταγενέστερα έχουμε τον Σωτήρο τον Τριανταφυλόπουλο και τον φίλο από εδώ, τον Γιώργο τον Παπαδάκη. Ο Μανώλης ο Δημητριανάκης είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να ασματάρει τα ασμάτια του Μάρκου Βαμβακάρη, ο σαν τον Μάρκο ή τουλάχιστον κάτω από το δέντρο Μάρκος. Και βεβαίως εκείνο που εντυπωσιάζει περισσότερο είναι το γεγονός ότι έτσι γεννήθηκε και έτσι θα πεθάνει. Δηλαδή αλόβητος. Και επειδή εδώ, κύριε Τριανταφυλόπουλε, ερχόμαστε με τα καλούδια μας, να ξεκινήσουμε με το πρώτο. Τον Πετρολούκα τον Χαλκιά, τον ξέρετε όλοι σας. Πέρασε εδώ από την εκπομπή. Λιγότερο όμως τον Ναπολέον Δάμο. Και αυτόν θα τον φέρουμε. Ο Παπαδάκης το γνωρίζει βέβαια και έχει. Εδώ υπάρχει τον Γκρίμποβο που τον αναδεικνύει ίσως ένα από τα μεγαλύτερα κλαρίνα στον κόσμο. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ λοιπόν είναι Μουσταφά Καντιραλή και Μπαρμπάρο Σερκοσέ, τσιγκάνι της Άπου Ανατολής. Τον Καντιραλή τον ξέρουν, αλλά τον Μπαρμπάρο Σερκοσέ λιγότεροι. Το χρωστάω στη γνωριμία μου με τον Καρντάσεπ Θεσσαλονίκη, τον Πάνο τον Ηλιόπλο. Ενθυμούμε ένα στίχο του. Εγώ δεν θέλω ζήτω από τα πτώματα, γιατί είμαι εθισμένος στα παραπτώματα. Μάλιστα. Εδώ είναι Έτερον Κλαρίνο Τσιγκάνικο, Φερντίνα Ντάζ από Ανατολή. Παίζουν τον αρχαίο χορό των Κόρδακα. Μεταλαμπαδεύτηκε σε εμάς ως Καρσιλαμάς. Εδώ είναι μια ορχήστρα κωνσταντινοπολίτικη που παίζει ελληνικά ρεμπέτικα. Όταν το ακούσετε θα δείτε ένα μεγάλο αμανετζί εκεί μέσα. Εδώ έχω βάλει εξώφυλλο τον φίλο μας, τον κοινό, τον Γιάννη τον Κυριαζή. Ωραία.
Μετά από αυτό θα συνεχίσουμε μετά, γιατί θα περάσει πολύ ωραία χωρίς να ακούσουμε τραγούδια. Και ξέρω ότι αγαπάς τα τραγούδια. Να πούμε, δίπλα στα αριστερά σου είναι ο Παναγιώτης Βαρλάς, οργανοποιός. Κάνουμε όργανα για το Μανώλη. Για το Μανώλη. Ναι. Ωραία. Πολύ ωραία. Η Ντορίνα Σιαλβέρα, η διατροφολόγος μας, την οποία θα απολαύσουμε σε λίγο. Θέλω μόνο να πω κάτι λίγο στον κύριο Δημητριανάκη, επειδή φοβήθηκε για τη δίαιτά του. Σήμερα όχι δεν θα του τη χαλάσουμε, αλλά θα του τη φτιάξουμε. Γιατί το φαγητό μας είναι πολύ υγιεινό. Γιώργο, ακριβώς δίπλα. Να είσαι καλά που ήρθες και να έρχεσαι πιο συχνά. Δεν υπάρχει κίνδυνος να χαρακτηριστείς Μαϊντανός. Η εκπομπή δεν έχει τέτοια. Ανδρέας Κρόκος. Α, η κυρία Φωτιάδου πριν. Καλησπέρα. Καλή χρονιά. Επίσης, Ανδρέας Κρόκος, Παλαιοπόλης και συλλέκτης δίσκων ρεμπέτικου. Και έχω μάθει ότι χορεύεται και ένα ζεϊμπέκικο πάρα πολύ καλό. Εάν σας κάνει κέφι κάποια στιγμή, μπορείτε να σηκωθείτε. Πρέπει δεν να το συνηθίζουμε. Δεν το συνηθίζουμε, ειλικρινά σας το λέω. Αλλά μπορείτε να σηκωθείτε. Αν παίξει κανένα πολύ ωραίο ο Μανώλης μου έχει παίξει τα ωραιότερα ζεμπέκικα. Σαράντα και πάνω χρόνια, πρώτα φίλοι από το πάθος μας για αυτή τη μουσική και 7-8 χρόνια μετά πρώτα ξαδέρφια, γιατί πήρε την πρώτη μου ξαδέρφια, γυναίκα του. Ωραία. Παναγιώτης Λάλερας δίπλα και να πούμε, να ευχαριστήσω την Αθηνά. Η Αθηνά είναι σεφ, Ελληνίδα σεφ στο Λονδίνο και μου στείλε ένα εξαιρετικό βιβλίο μαγειρικής. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα το τιμήσω, αν και αγγλικά δεν πολύ ξέρω, κάτι θα κάνουμε. Και από τον Μπάρι να στείλουμε χαιρετισμούς στην παρέα στο Λαύριο και μουσική. Καρδιά. Όλοι τον
Εσύ με μάθες, εσύ με μάθες πως αγαπούν. Αμάν, αμάν. Εσύ με μάθες πως αγαπούν, πως παίζουν, πως γελούνε. Αμάν, αμάν, πως παίζουν, πως γελούνε. Χωριστούνε. Αμάν, αμάν, πως ζουν σα χωριστούνε. Ήρθε η ώρα να κάτσεις εδώ να απολαύσεις το τι σου έχω κάνει. Η παρέα που μας παρακολουθεί από το καφενείο του Πανάγου στο Χαϊδάρι θα απολαύσει τον κύριο Λάλεζα σε λιγάκι, να είστε σίγουροι. Μας στέλνουν συγχαρητήρια, Μανώλη. Ναι. Ειδικά στην εκπομπή και σε σένα, και τους αρέσουν τα ρεμπέτικα, τα νησιώτικα, τα δημοτικά και τα σμυρνέικα. Από την Ιερά Πέτρα, από τη συντεχνία σου, τη δική σου, η Μαρία Χρυσάκη. Α. Από την Ιερά Πέτρα. Συναδελφή μου. Ναι, ναι. Συναδελφή μου, δηλαδή την έχει βαφτίσει η μητέρα μου. Α. Συναδελφή σου, συντεχνία γράφει εδώ. Συντέχνησά του, συντέχνησά του. Όχι, συναδελφή μου. Συναδελφή, εντάξει. Οι γονείς μας είναι συντέχνοι. Η Φωτούλα από τη Γερμανία, καλή χρονιά, χαιρετίσματα σε όλη την αρχίστρα και προπάντως στο Στράτο που είναι γείτονας. Στράτο στη Γερμανία μένεις. Συγχαρητήρια από την κάτω μέρα της, μέρα της Ιερά Πέτρας, όπου την κάτω μέρα πηγαίναμε σχολείο με τον Μανώλη και το θυμίζω το μαντολίνο του Σακαφιά που του πήγαινα για να ξεκινήσει και να προχωρήσει ο Μανώλης Φραγιαδάκης. Όχι, ναι. Άκου τώρα. Και να σταματήσουμε με τα μηνύματα στο New Jersey, παρακαλώ. Μας βλέπεις όλο τον πλανήτη, πρέπει να σου πω. Συγχαρητήρια στον κύριο Δημητριανάκη να βγαίνει πιο συχνά. Να τον απολαμβάνουμε, γιατί αυτοί αξίζουν περισσότερο, Μανώλη. Ξυπνάνε 6 ώρα. Έχω πάει στην Αμερική και έχω παίξει και ξέρω. Να απολαύσουμε την κυρία Φωτιάδου μετά από καιρό.
τις νεράιδες να δω κι από κορμί ξωτικό μαγικό χορό. Να χαϊδέψω μαύρα μαλλιά, να φιλήσω χείλη μελιά κι από μια μαριό στα τραγούδια. Από Μαρία και Τάσο χαιρετίσματα στον κύριο Δημητριανάκη, θα σε ακολουθούν ακόμα και άμα αλλάξεις Ήπειρο. Η οδοντίατρος, παρακαλώ. Είναι ευχαριστώ πολύ η Μαρία. Πώς το βρέθηκε στο φαγάκι, για πες μου. Πάρα πολύ ωραίο. Α? Πάρα πολύ ωραίο και... Λοιπόν, να δεις όμως για ποιο λόγο είναι ωφέλιμο η διατροφολόγος μας, ναι, η κυρία Σιαλβέρα εδώ. Σε ένα βίντεο θα μας εξηγήσει το τι γίνεται με το συγκεκριμένο φαγητό. Ναι. Να την ακούσουμε, να τη δούμε κιόλας. Σήμερα η κουζίνα μας μύρισε κατσικάκι φρικασέ. Αλλά όχι το γνωστό. Ένα πιάτο εναλλακτικό με αγριόχορτα που μόλις το δοκιμάσετε θα το καθιερώσετε στη μαγειρική σας. Γιατί επιλέξαμε κατσικάκι? Αν και οι περισσότεροι το φοβούνται εξαιτίας της χοληστερόλης, θα πρέπει να ξέρουμε ότι έχει λιγότερο λίπος και θερμίδες από το χοιρινό ή το μοσχαρίσιο κρέας. Μας παρέχει την ίδια ποσότητα πρωτεΐνης και μάλιστα υψηλής βιολογικής αξίας, βιταμίνες του συμπλέγματος Β και σίδηρο για την αποφυγή των ανεμιών. Τα αγριόχορτα συνοδεύουν γευστικότατα το κατσικάκι και αυξάνουν την αντιοξυδοτική του δύναμη. Είναι πλούσια σε βιταμίνες, όπως τη βιταμίνη C, το φιλικό οξύ, σε φυτικές ίνες και αντιοξυδοτικά που βοηθούν στη μείωση της χοληστερόλης καθώς και στην καλή λειτουργία του ύπατος. Προσθέσαμε και μαραθόπαστα, πλούσια σε φλαβονοειδή με αντιοξυδοτικές και αντικαρκυνικές ιδιότητες. Το ελαιόλαδο, το υγρό χρυσάφι κατά τον Όμηρο, θα πρέπει να είναι το κύριο προστιθέμενο λίπος στη διατροφή μας. Καλή σας όρεξη στο κυριακάτικο τραπέζι. Δικαίωμα τόσο να με πικραίνει.
για τα παλιά και να με τυραννάς. Δεν έχεις το δικαίωμα ακόμα να επιμένεις και όλο για το παρελθόν πικρά να μου μιλάς. Ένα σφάλμα έκανα, πρέπει να το ξεχάσεις, γιατί αλλιώς αγάπη μου γρήγορα θα με χάσεις. Έκανε δεύτερες φωνές. Ναι. Κυρία Φωτιάδου, Ελένη Φωτιάδου από τη Θεσσαλονίκη. Εξαιρετική τραγουδίστρια, λέει ο δάσκαλος. Λοιπόν, κύριος Τόκας από την Ελβετία, συγχαρητήρια στο Μάγειρα. Αφιερωμένα όλα τα τραγούδια στους συγγενείς στον κόσμο. Πολύ καλό αυτό, στους συγγενείς σας στον κόσμο. Μ' άρεσε. Ο κύριος Κοτοπούλης από τη Χάγη, θαυμάζουμε από μακριά τα υπέροχα φαγητά. Περιμένει ακόμα την πρόσκλησή μου. Ανοιχτό είναι. Πάρτε ξανά ένα τηλέφωνο, να σας δώσω το τηλέφωνο του σπιτιού μου παρακαλώ και όποτε έρθετε στην Ελλάδα, καλοδεχούμενος. Δεν έχουμε προσκλήσεις. Από τον Νίκο το Ζηλίκη, το γιατρό από τη Θεσσαλονίκη. Αχου, έχουμε τον εδώ χρόνια. Ζηλεύει, λέει, θα ήθελε να ήταν εδώ. Θα είναι το Μάιο στο Μύρτο, παρακαλώ. Όχι, το Μάιο τον Ιούλιο να έρθει. Άντε καλά. Από το Ρέθυμνο της Κρήτης, μια παρέα από κριτικούς και κιθνιώτες, ζητάμε από τον κορυφαίο τραγουδιστή, τον Γύριο Λάλεζα, δισκογραφία για το Αιγαίο και για την Κρήτη, παρακαλώ. Αν να πει κριτικά τώρα ο Λάλεζας... Κοκακόλα. Από Χανιά, χαιρετίσματα στο, από το Μιχάλη Μεσαριτάκη, στο συμμαθητή του, τον Γύριο Παπαδάκη. Ζουν οι συμμαθητές σου, και εμένα ζουν. Συγχαρητήρια σε μένα και σε σένα από τον ίδιο κύριο. Από την Βιωτία, ο κύριος Δημητριανάκης είναι παράδειγμα με τα τραγούδια του που τραγουδάει. Ο κύριος Ποσάντζης, δικηγόρος φίλος σου. Γιώργος. Συγχαρητήρια λέει σε μένα που παρουσιάζω τον πιο γνήσιο εκφραστή του ρεμπέτικου. Και από τον Μπάμπη και την Ελένη Καρβέλη από την Καλαμάτα, στο Μανώλη και στον Γιώργο, Κάρβελη, το Παπαδάκι, Κάρβελη, Κάρβελη, ναι.
Είσαι ρεμπέτης, λέει. Α, είσαι και ρεμπέτης. Τραγούδι. Ξέρω πως θα φύγεις μακριά μου μέσα από την αγκαλιά μου θα πετάξεις σαν πουλί. Πικρότερο αντίο, στο πικρότερο φιλί. Κι όταν σημάνει η ώρα, τότε καρδιά μου κρίσει. Λευτέρης από τον Πειραιά, που είναι αρκετό καιρό άρρωστος στο σπίτι και λέει ότι του δίνουμε μεγάλη χαρά, λέει επίσης ότι είσαι καταπληκτική. Καταπληκτική. Χαιρετίσματα στον κύριο Δημητριανάκη και στον κύριο Κρόκο, η Ειρήνη Δεσπίνη από Σάμο Πλάτανο. Κύριε Κρόκο, το χωριό της γυναίκας, κύριε Αντρέα. Ναι. Ο κύριος Μαρέτας για τον κύριο Δημητριανάκη μέναμε μαζί ολόρου 12 στο βουδί. Πολλά χαιρετίσματα. Ευχαριστώ πολύ. Θα βγουν κι άλλα τώρα, θα δεις. Έχω τον δω από τότε. Τι κάνατε στο βουδί να μας νοιάζει. Πιάσαμε μπουζούκια και... Από Πλάτανο Σάμου η κυρία Γεωργία, χαιρετίσματα στον κύριο Δημητριανάκη και στον κύριο Κρόκο επίσης. Και χρόνια πολλά και καλή χρονιά από την οικογένεια Μανώλη Αντωνίου. Πάλι από τον Πλάτανο Σάμου. Ποιος είναι από εκεί, είπαμε? Η γυναίκα μου. Η κυρία. Είναι τώρα εκεί. Εγώ. Και ο Αντρέας. Και ο κύριος. Σήμερα είναι στη Σάμου η γυναίκα μου. Και ο Μανώλης ο Πάπος. Είναι από εκεί. Είναι από τη Σάμου και ο Μανώλης ο Πάπος. Και η κυρία Λεοντάρη, η σκηνοθέτης μας, είναι από εκεί. Από καρδιάς ευχές σε όλο το πάνελ από Λάμπρο Μπαμπαλιούτα. Χαιρετίσματα στον Παναγιώτη και στην οικογένειά του και να βρεθούμε, λέει Παναγιώτη. Άντε, το καλό. Βαράτε. Αφήνω την καλή
σπίτι σου με την καρδιά ακαμένη.
σουλτάνα, μου σουλτάνα. Σουλτάνα μου σουφλιούτουδα στον άλλο παραγγείλει. Σουλτάνα μου σουφλιούτουδα στον άλλο παραγγείλει. Εξαιρετικός. Κύριε Θεοδωρή, ναι. Θα το αφιερώσω λίγο στη μανούλα μου, μου επιτρέπετε. Που είναι Θρακιώτισσα. Σουλτάνη, που είναι Θρακιώτισσα και στη Γεννήτη Δημοτήχου που μας βλέπουν εκεί. Στα δίκαια έργου. Και στα δίκαια έργου, βέβαια. Στη μισή πατρίδα μας. Κύριε κυρία. Τι να κάνουμε. Από τη Θράκη. Λοιπόν, κύριε Χρυσαφυλάκη. Μου επιτρέπετε να συνεχίσω τα χαλούδια. Βέβαια. Ταξίμ, ταξιμιλερή. Το χρωστάω στη γυναίκα μου, το έφερα από την Τουρκία. Αρχαίοι δρόμοι που τους παίζουν Τούρκοι σε κλαρίνο. Μάλιστα. Ένα DVD που το έκαμε ο Ναόκο Σάτο, μαθητής του Κουροσάβα, σε σενάριο δικό μου για το ρεμπέτικο. Δεν έχει έρθει στην Ελλάδα. Λοιπόν, είναι στιγμή. Το είπαμε ότι είστε. Ο κύριος Χρυσοφυλάκης είναι θεατρικός συγγραφέας, έτσι. Εντάξει. Όχι, δεν μπορεί να μας διέφυγε. Μισοκακό. Άπαντα του Νικόλα Άσιμου. Τα τελείωσα μετά από 30 χρόνια. Λοιπόν, σε δύο κηδείες έχω πάει στη ζωή μου. Στου αδερφού του μπαμπά μου για να υποβαστάζω τον πατέρα. Και στον Νικόλα του Άσιμου. Ήταν 10 χρόνια κοντά μου όταν ήρθα από Θεσσαλονίκη, γι' αυτό και δεν μου μένει χρόνος να γράψω τίποτα για τον Άσιμο. Εδώ είναι βεβαίως ένας Μάρκος, αλλά έχει σημασία γιατί είμαι εγώ και ο Μάρκος η φωτογραφία δική μου, το έχω τραβήξει εγώ. Ο Μάρκος δεν φωτογραφήθηκε ποτέ έγχρωμος. Τον φωτογράφησα εγώ σε 9 φωτογραφίες. Κοίτα το Χριστό. Εδώ είναι τρία τσιγκάνικα κλαρίνα από το Βαλκάνια και ένα ελληνικό. Θα τη δώσω στον Παπαδάκη, δεν μαρτυράω ποιο είναι το ελληνικό. Το ελληνικό δεν έχει παίξει ποτέ έτσι όπως έπαιξε με τους τσιγκάνους. Εδώ είναι μια δουλειά στη Σάμο, τη γενέτειρα του φίλου μου του Κρόκου, με τον Γιάννη τον Λουλουργά πάνω στο Μάρκο Βαμβακάρη, παράσταση. Μάλιστα. Και εδώ συνεχίζουμε με Ναπολέον Δάμο που παίζει καταπληκτικά πράγματα. Και εδώ, χωρίς να θέλω να πω τίποτα παραπάνω, παρά μόνο τον τίτλο «Έβγα ψυχή από το κορμί», το οποίο οφείλεται σε ένα αμανέ της Ρόζας Σκενάζη, «Γκαζέλ Νιχαβέντ»,
Και εγώ πάνω σε αυτό έβγαλα αυτό το βιβλίο. Τίποτα άλλο παραπάνω από αυτό. Το οποίο σου υπόσχομαι ότι θα το διαβάσω, μόνο που διαβάζω ελάχιστα. Και ο Μανώλης ο Δημητριανάκης όμως έχει βγάλει ένα CD, Η Καρδιά του Μάγκα. Η Καρδιά του Μάγκα, ναι. Έτσι. Ναι. Πού μπορούν να το βρουν αυτό, στο Music Corner, ναι. Στην εταιρεία Music Corner Πανεπιστημίου 56 και Μπενάκη, είναι η εταιρεία που το. Η παραγωγός εταιρεία και είναι και η πώληση και στο Μητρόπολης μπορεί να το βρουν και σε άλλα δισκοπολία. Ωραία. Κύριε Παπαδάκη, από την Αδελαίδα στην Αυστραλία, πολλά χαιρετίσματα στον καλεσμένο. Δεν είναι καλεσμένος, είναι συνεργάτης. Το Στράτο και το Στράτο στα Κρουστά από Σταύρο Παπαδόπουλο και Ευδοκία, παρακαλώ, από την Αδελαίδα. Που σας πετύχανε χρόνια πολλά, στέλνουμε συναδελφικούς χαιρετισμούς από τη δικηγορική κομπανία της Θεσσαλονίκης που αποτελείται από 6 μάχημους δικηγόρους. Μπράβο, δεν τους ξέρω, αλλά για να είναι δικηγορική κομπανία, κάπου θα συναντηθείτε. Είναι... να βρεθούμε να παίξουμε, να μας ο κύριος Δημητριανάκης είναι από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες του είδους και αξιόλογος δικηγόρος. Ο συνάδελφός σου, Ανδρέας Τριανταφυλόπουλος. Πολλά χαιρετίσματα στον κύριο Δημητριανάκη. Καλό το κατσικάκι, αλλά το ψάρι του Λιβικού είναι καλύτερο. Ναι. Κάτι ξέρει. Ναι, ναι, ναι. Ποιος είναι αυτός? Ξενιχάκης, Ξενιχάκης ο Μανώλης. Αυτός είναι από τους καλύτερους ψαροτουφεκάδες που υπάρχουν. Ναι. Ψαρεύει με την αναπνοή του αυτό. Ο φίλος που ήθελε να ακούσει από τον Μανώλη τον Πάπα αυτοσχεδιασμό στο Ούτι, θα το κάνουμε κι αυτό σύντομα. Από την Παλακίδα Ναυπλίου, χαιρετίσματα στον κύριο Βάρδα. Από την Άρδα, δεν βρίσκουν κατσίκι. Δεν βρίσκεται κατσίκι. Εμείς πώς βρίσκουμε, και να μαγειρέψουμε κάτι άλλο. Καλά, να μαγειρεύτε και κάτι άλλο. Στο Μανώλη και στο κύριο Κρόκο, συγχαρητήρια. Νότης και Ντέζι. Ναι. Για να πάμε στο φίλο μας, τον κύριο Βαρλά. Τι όργανα κάνετε λοιπόν, κύριε Βαρλά? Εγώ φτιάχνω έγχορδα, κυρίως μπουζούκια, μπαγλαμάδες, τζουράδες, μαντολίνα, κιθάρες, γενικά έγχορδα. Ούτια και λαούτα, όχι. Και λαούτα φτιάχνω. Λαούτα, υπηρώτικα, όχι. Και τα δύο. Α, τι διαφορά έχει το υπηρώτικο λαούτα από το κρητικό? Το κρητικό είναι πιο μεγάλο. Μπαούλο το λέω, είναι πιο μεγάλο. Είναι πιο μεγάλο. Μάλιστα. Θα σας επισκεφθώ κάτι για τον Παναγιώτη. Να μας πει για τον Παναγιώτη. Για την κιθάρα, τον Ταλκά. Μπορεί να πω εγώ για τον Παναγιώτη κάτι, επειδή είναι φίλος μου, αλλά δεν είναι φίλος μου μόνο. Είναι και... μου έχει φτιάξει δύο μπουζούκια. Το ένα αυτό που έπαιξα και άλλο ένα. Δεν ξέρω τι έχει ο Παναγιώτης, αλλά του πας ένα μπουζούκι, του πήγα ένα μπουζούκι, ας πούμε, να μην λέμε τώρα κατασκευαστή, το οποίο δεν είχε φωνή καθόλου. Έπαιζε, ήταν μουντό, σαν να χτυπούσε ξύλο. Δεν ξέρω τι του έκαμε, σε 5 λεφτά πάρτο μου λέει. Μάλιστα. Και ήταν άλλο όργανο. Χτυπά ξύλο που λένε 13 σήμερα και 13η εκπομπή. Δεν συνέβη τίποτα. Όχι, είμαστε μια χαρά. Πάμε στον άλλο τον Παναγιώτη. Τραγουδά υπέροχα, σας πω ένα μυστικό. Άντε, πάμε. Στον Αϊ-Γιώργη βγήκα, αχ, και στον Αϊ-Γιώργη βγήκα. Βρίσκω ναύτες παλικάρια, βρίσκω ναύτες παλικάρια που ψαρεύανε τα ψάρια, αχ που ψαρεύανε τα ψάρια.
ψάρια, έχετε ψαράδες ψάρια, έχετε ψαράδες ψάρια, άσταχους και καλαμάρια, αχ, άσταχους και καλαμάρια. Χρόνια να ζήσεις. Από τη Στουτγκάρδη, χρόνια πολλά. Καλή επιτυχία στον κύριο Δημητριανάκη. Πού τραγουδάς, αλήθεια, έρθε ένα μήνυμα να πούμε. Τραγουδάω στο Απτάλικο, yeah. Πέμπτη Παρασκευή και Σάββατο, στην οδό Ηρώντα 8, στο Καλλιμάρμαρο στάδιο κοντά. Μάλιστα. Από την Αυστραλία, ο Γιάννης Ολυλικάκης, συγχαρητήρια, λέει, για το εξαιρετικό πατάρι, ναι. Παρακαλώ. Ναι, λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να αφήσουμε χώρο στο τραγούδι. Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν εδώ. Ευχαριστώ και εγώ που με κάλεσε, Σωτήρη μου. Και που μετά τόσα χρόνια παραμένει στο ίδιο μετερίζει. Και δικηγόρος, έτσι. Ναι. Και ρεμπετολάγνος, θα το πω έτσι. Κυρία Ελένη Φωτιάδου, τα σέβη μου. Καλό μεσημέρι. Κύριε Κρόκο. Δεν το κάναμε αυτό με το Ζεϊμπέκιο, έπρεπε να... Ναι, γιατί εγώ ήθελα να το δω όμως. Τα βγαίνουνε. Ναι. Μόνα τους. Ναι, βγαίνουν. Αλλά εδώ, είδατε, δεν είναι σαν τηλεόραση, είναι σαν σπίτι, δεν είναι έτσι. Ακριβώς. Ναι. Κύριε Παπαδάκη, ευχαριστώ. Κυρία Σιαλβέρα, τα σέβη μου. Καλή μεσημέρι. Κύριε Χριστοφυλάκη, θα συναντηθούμε σίγουρα. Και εσείς, κύριε Βαρλά. Μπορώ να πω δύο λέξεις μόνο για τον Μανώλη. Ναι, ναι. Ο Μανώλης είναι, τον γνώρισα εδώ και 30 χρόνια. Λοιπόν, είναι από τους, ερχόταν ας πούμε μέρα παραμέρα σε κάποια μαγαζιά που δούλευα, σε δύο μαγαζιά, και το ρεζουμέ ποιο είναι, ότι ο Μανώλης έχει πιάσει, ήταν ο πρώτος που μετά τα ρεμπέτικα που επανέφερε τα ρεμπέτικα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το ξέρω. 92 είπατε λέξεις, όχι δύο. 92. Ο πρώτος που επανέφερε τα ρεμπέτικα. Να είστε καλά. Μέχρι την άλλη Κυριακή που θα συναντηθούμε σε τούτο εδώ το τραπέζι, να είστε καλά, να είστε υγιείς και να σκέφτεστε πάντα ότι πρέπει να δίνετε περισσότερη αγάπη, δεξιά και αριστερά. Κύριε Λάλεζα, δικό σας. Σε τούτη ταύλα που είμαστε γραμμένα, μαύρε μάτια μου, σε τούτο το τραπέζι τρεις μαύρο κομμάτες ρούσα μας ώρε μας κερνούν. Τρεις μαυρομάτες μας γερνούν γραμμένα μα ωραί μάτια μου, και τρεις καλές κοπέλες, η μια γερνάει ρούσα με το ωραί με το γυαλί. Μουσική.
ωραία μικρότερη.